αγαπημένο ζευγάρι, μου θυμίζει και εμένα με το μακαρί, τον άντρα μου, γιατί τον έχει στείλει αυτή. Yeah. Μην κάνεις καλή κοπέλα εκεί πέρα, κτλ. Πάμε σε ένα ιστορικό. Σε ένα ιστορικό λοιπόν γεγονός. Το τραγούδι Yesterday, τον Beatles, το γνωρίζουμε όλοι. Ναι, λοιπόν, ίσως να ξενερώσουμε λιγάκι, αν μάθουμε ότι το τραγούδι αυτό το έγραψε το 1964 ο Paul McCartney στο διαμέρισμα της φίλης του στο Λονδίνο. Αλλά πού το έγραψε? Το ψυχοτραγούδι. Εκεί που τα γράφει ο Καρβέλα. Το ψυχοτραγούδι. Εκεί που πάει μόνος του. Βγαίνοντας από την τουαλέτα. Ναι. Αποκαλύφθηκε από έναν μουσικό ο οποίος έκανε εκείνη την περίοδο παρέα με τους Beatles και μάλιστα το τραγούδι ονομαζόταν τότε, ο πρώτος τίτλος ήταν Αυγά Ομελέτα. Φαντάζομαι ότι το αυγά ομελέτα ονομάζεται, είναι Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. Πήγε το αλέτο ο άνθρωπος, του ήρθε αυτό και το έγραψε. Εντάξει, μπορεί να κάνει μπάνιο, μελωδία, ρε παιδί μου. Στο μπάνιο σου έρχονται μπνέζι στο μπάνιο, να κάνεις ένα ντουζάκι. Πώς που το πει Yesterday το τραγούδι. Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε μια αναγνωρισμένη στιχουργό, εσύ στο μπάνιο, ας πούμε, έχεις γράψει κανένα τραγούδι. Μη μας πεις ποιο, αλλά θυμάσαι, πες μας και ποιο. Για ο καλλιτέχνης που θα τραγουδάει είναι ευτυχισμένος να λέει αυτό. Τραγούδι μπάνιου. Σε παράξενο χώρο, τέλος πάντων. Ναι. Άμα δεν είναι το στο ντους. Στο ντους. Καθώς έκανες ντους. Ναι. Σιγοψήφισε τον καθρέφτη. Ωραία εικόνα. Στο ντους έχω γράψει τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Είναι σωστό όμως, θα χαρεί τώρα ο καλλιτέχνης άμα το... Θα χαρεί, γιατί στο ντους είναι ωραία εικόνα. Εμένα δεν με χαλάει, παιδιά, οπουδήποτε. Στο ντους είναι, δεν είναι... Οπουδήποτε και να το έχεις γράψει. Ήσουν μόνο στο ντους. Διότι αν ήσουν με άλλον είναι ερωτικό, οπότε κερδίζει πόντους ο καλλιτέχνης. Λούσιμο ήταν, μπάνιο... Όλο το. Λούσιμο, παφρόλουτρα, άρα ήταν πολλή ώρα, άρα ήταν ένα εξαιρετικό πόνημα. Άρα ο καλλιτέχνης θα λέει, το τραγούδι το έγραψε στο πόδι, Ναταλία, έκανε μπάνιο, ένα ξύρισμα, χαλάουα κτλ. Και το έγραψε. Ναι, του Αργυρού ήτανε. Συγγνώμη, βρε Κωνσταντίνια μου, δεν μας πήγε άσχημα. Ναι. Ποιο? Ένα του έχω γράψει του Κωνσταντίνου, παιδιά. Πώς το λένε? Α, να θυμηθώ να το βάλω την άλλη εβδομάδα. Όχι, σταμάτα! Που διαγωνίζεται. Φέρε μου μια εφημερίδα να το χτυπήσω. Γιατί? Να το ψάξω στο Google. Φέρε μου το ριζοσπάστη. Όχι, άστα. Τώρα θες να πω τίποτα. Έλα μωρέ, του Κωνσταντίνου, του Αργυρού. Καλά, εντάξει, δεν θυμάμαι τον τίτλο, δεν πειράζει. Όχι, το θυμάμαι τον τίτλο. Το κόλλησα. Του Κωνσταντίνου. Ναι, ρε παιδί μου, το καταλάβαμε. Αυτό σου έλειπε. Αυτό σου έλειπε. Δεν το θυμήθηκα. Αυτό σου έλειπε, να με γυρίσει. Μπράβο. Του Κωνσταντίνου. Το άλλο Σάββατο θα το βάλω. Κωνσταντίνου Αργυρού. Και μου ήρθε η φράση το αυτό σου έλειπε να με γυρίσει και μετά γρήγορα. Γρήγορα... Έκανε πλάτη. Έκανε πλάτη ή μπροστά με. Τι έκανε. Δηλαδή. Μπροστά. Μπροστά. Αισθησιακά με αυτού μπροστά. Αυτό σου έλειπε. Αυτό σου. Και αυτό με αφρού, ναι. Τι σκεφτόσουν να το γράψει. Τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Είναι γραμμένο σε blog αυτό. Φίλοι bloggers. Το νου σας. Θα γίνουμε από 7 χωριά, γιατί 7 είναι τα blogs που διαβάζω. Από 7 χωριά θα γίνουμε. Και εκεί που σαπωνιζόμουν μπροστά, μου ήρθε το τραγούδι αυτό. Το αυτό και μου ήρθε η φράση και μετά γρήγορα βγήκα έξω και το ολοκλήρωσα. Και το αποτελείωσες μετά. Το ολοκλήρωσα. Να πάρεις ένα διάβρογο σημειωματάριο και ένα στυλό από αυτά που έχουν οι δίτες και γράφουν κάποιοι. Διάβρογο κασετοφωνάκι πρέπει να πάρω. Ναι, και να το σημειώνεις εκεί. Κάποιον να του υπαγορεύει και να του πει που σου έρχεται η έμπνευση και να γράφει αυτό. Φένια, έλα το λίγο γρήγορα. Κάτι μια έμπνευση μου ήρθε. Κουλινίτσα. Μου ήρθε τραγούδι! Γρήγορα. Για να το γράφω στην κουρτίνα. Με ένα μαρκαδόρ εκείνη τη στιγμή. Αυτό σου έλειπε. Είμαι κραγιόν στον καθρέφτη. Αυτό και αν θα είναι ωραίο. Κραγιόν καθρέφτη. Κραγιόν καθρέφτη. Μην το βάλει κιόλα. Λοιπόν, πηγαίνουμε Ταϊλάνδη. Πηγαίνουμε Ταϊλάνδη για να δούμε ένα